Και ώρα τώρα να φτιάξουμε το γλυκό μας. Και είναι μια πρωτότυπη έτσι, συναρμολόγηση ενός γλυκού το οποίο θυμίζει Κύπρο. Γιατί θα φτιάξουμε ένα μπισκότσο, η βάση του το οποίου είναι η συνταγή που φτιάχνουμε τα κουλουράκια τα παραδοσιακά με το κρασί. Οπότε πάμε στην πάρα πολύ εύκολη εκτέλεση. Όλη τη δουλειά θα την κάνει το πολυμίξερ και βάζουμε μέσα τα υλικά για τη βάση του μπισκότσου που είναι βασικά 175 γραμμάρια αλεύρι, 70 γραμμάρια ζάχαρη. Επίσης θα χρειαστούμε σπράι, φυτικό βούτυρο σπράι, οπότε βάζω 50 γραμμάρια μέσα. Και επίσης θα χρειαστούμε αυτό το μείγμα που είναι κόκκινο κρασί και ελαιόλαδο. Και είναι βασικά 30 γραμμάρια κόκκινο κρασί, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, μέσα και αυτά. Baking powder, θα χρειαστούμε μισό κουταλάκι μέσα. Και κανέλα, πάλι έτσι μισό κουταλάκι περίπου. Αυτά είναι τα υλικά της βάσης του μπισκότσου και πάμε απλά να τα χτυπήσουμε όλα μαζί στο πολυμίξερ μας. Λοιπόν, αυτό ήταν, οπότε ανοίγουμε το πολυμίξερ και θέλω να μεταφέρω όλον αυτόν το μείγμα σε ένα ταψάκι σαν αυτό, το οποίο έχω στρώσει τη βάση του με λαδόχαρτο. Οι διαστάσεις αυτού του ταψίου είναι περίπου 21 επί 19 εκατοστά, κάτι περίπου έτσι θέλετε. Ή ένα μικρό πάιρεξ και τετράγωνο να είναι, πάλι γίνεται. Λοιπόν, μεταφέρουμε τώρα αυτό το μείγμα έτσι πάνω στο ταψάκι. Και έτσι απλώνουμε αυτά τα ψίχουλα ζύμης να καλύψουν όλη τη βάση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, μην ξεχάσετε να βάλετε στη βάση του ταψιού το λαδόχαρτο. Γιατί μετά είναι πολύ δύσκολο να ξεκολλήσει από το ταψί. Και τώρα, εγώ έχω αυτό το, πώς το λέμε, το μικρό μου τον πλάστιν, τον οποίο θα χρησιμοποιήσω έτσι για να βοηθήσω το μείγμα να απλώσει έτσι ομοιόμορφα. Αν δεν έχετε, λίγο με τα χεράκια σας, το ίδιο πράγμα είναι. Απλά αυτό το βοηθά να το κάνει πιο επίπεδο, πιο ομοιόμορφο. Και όταν απλώσουμε έτσι τη ζύμη μας καλά στη βάση, πάμε έτσι να τελειώσουμε με λίγο σισάμι. Το οποίο έτσι βάζω ακανόνιστα από πάνω. Και για να μην ξεκολλήσει, έτσι το πιέζω ξανά λίγο με τα χέρια μου. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να βάλουμε στο φούρνο. Θα ψήσουμε στους 170 βαθμούς στον αέρα, στο μεσαίο ράφι του φούρνου μας, για 40 λεπτά. Και η βάση μπισκότο μας είναι έτοιμη. Πρέπει να το χαράξουμε σε κομμάτια. Οπότε, έτσι, γιατί πρέπει να το κάνετε ώσπου είναι ζεστό, γιατί μετά θα είναι δύσκολο να το κάνετε όταν κρυώσει το μπισκότσο. Για να χωρίσει ωραία, έτσι να μην, από Κυπριακά, να με λουβίσουν τα κομμάτια. Λοιπόν, και πάμε να το κόψουμε έτσι σε 8 μπισκότσα. Βασικά αυτή η ποσότητα είναι για 8 μερίδες. Λοιπόν, έτοιμο, κομμένο το μπισκότσο μας και τώρα απλά πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι τώρα να βγάλουμε τα κομμάτια από το ταψί, οπότε να κάνουμε το κόλπο μου έτσι, την ευκολία. Μάλιστα. Μια χαρά. Άρα έτοιμα τα μπισκότα μας που θα είναι η βάση του επιδόρπιου. Καλά, ας πάσει και κανένα, δεν πειράζει. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να συναρμολογήσουμε το ωραίο, εύκολο επιδόρπιο. Οπότε παίρνουμε ένα κομματάκι μπισκότσο που θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση. Από πάνω θα βάλουμε φυσικά παγωτό μαστίχαν, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με αυτόν το μυρωδάτο μπισκότσο. Γλυκό, κεράσι ή βύσσινο. Προσέξτε ότι είναι ένα εντελώς έτσι παραδοσιακό σε γεύσεις γλυκό, γιατί χρησιμοποίησαμε το μπισκότσο που έχει μέσα το κρασί, το ελαιόλαδο, το σισάμι, το παγωτό μαστίχαν, πάλι έτσι πολύ κυπριακό, ελληνικό, και το γλυκό κεράσι ή βύσσινο, το μαύρο κέρασο, το οποίο όλα αυτά είναι
γεύσεις από τον τόπο μας. Οπότε αν έχετε κάποιο ξένο, ας πούμε, από το εξωτερικό και θέλετε να του φτιάξετε κάτι έτσι πολύ παραδοσιακό, αυτό είναι το τέλειο γλυκό. Και νομίζω το μόνο που ίσως θα πρέπει να βάλουμε από πάνω τώρα, αν θέλετε έτσι προαιρετικά, είναι λίγη κανέλα αναλεσμένη. Διακοσμεί και όμορφα το πιάτο μας. Και το επιδόφιο μας είναι έτοιμο.